σωστά είδα ότι δεν έδωσε οδηγίες ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Άφησε τους παίκτες του να τα συζητάνε μόνοι τους. Ή έδωσε κάποιες σύντομες οδηγίες στην αρχή και σηκώθηκε και βημάτιζε μόνος του. Όχι, δεν έδωσε καμία οδηγία. Μάλιστα. Έβαλε τις φωνές. Αν το έχουμε, ευχαριστώ Αποστολή, ένα λεπτό. Αν το έχουμε Μανώλη Παπανικήτα, να το δούμε αυτό το πλάνο. Έχει τη δική του αξία. Αν το έχουμε. Έλα Αποστολή, ο λόγος εσένα, ενώ μονολογεί εδώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έβαλε τις φωνές τον Μητρουλόγκα για το σουτ, το λάθος, το αντιαθλητικό, τα μαζεμένα, για την κακή αμυντική παρουσία των παικτών του. Ζήτησε, τους είπε ότι πρέπει να έχουν ένταση και τους άφησε να ηρεμήσουν. Από εκεί και πέρα ο Σπανούλης σχεδίασε σχεδόν αυτό το play. Σχεδόν αυτό που βλέπουμε. Ναι, γιατί ήθελε μια επιλογή στον Λαβ, τον οποίο θέλει να βάλει στο παιχνίδι, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει πετύχει πόντο και στα προηγούμενα παιχνίδια του Περιφερείου ήταν βασικός παράγοντας επιθετικός. 31-40, ισοφαρίζει το μεγαλύτερο προβάδισμα το Περιστέρι μετά το 14-23. Μένουν για την επίθεση του Ολυμπιακού και νωρίτερα αυτό που σας περιγράψαμε. Μετά από μερικές φωνές του Γιώργου Μπαρτζόκα, και ενώ τώρα